ακρόαση των φορέων δεν μας έκανε σοφότερους. Ωστόσο, επιβεβαίωσε τις θέσεις μας και επαλήθευσε αυτά που είπαμε στην πρωτολογία μας, την προηγούμενη επιτροπή. Όταν άκουγα τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, όπου εξηγούσε ότι η Thrivest μπαίνει με ένα υψηλό για τον κλάδο price to book ratio, και σκέφτηκα ότι αν κάνει θυσία, προφανώς δεν είναι καλοί επενδυτές. Και αν είναι καλοί επενδυτές, δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν σε αυτό το σχήμα. Ωστόσο, η απάντηση... Κυρία Κτενά, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, ναι, δεν ακούγεστε συγνώμη. Καλά στο κανάλι της Βουλής. Ναι. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι το γεγονός ότι η Thrivest μπήκε στο σχήμα αυτό με ένα υψηλό για τον κλάδο price to book ratio προκαλεί ερωτήματα για την απόφαση αυτή, τουλάχιστον προξένησε σε μένα και αναρωτήθηκα για το μέγεθος της θυσίας στο οποίο πρόκειται να θα κάνει. Ωστόσο, η απάντηση ήρθε από τον εκπρόσωπο του ΤΜΕΔΕ και τον εκπρόσωπο της Παγκρίτιας Τράπεζας. Ο εκπρόσωπος του ΤΜΕΔΕ μας εξήγησε ότι ο τεχνικός κόσμος αναμένει ωφέλη. Εδώ πρέπει όμως να διευκρινίσουμε ότι με τον όρο τεχνικός κόσμος εννοούνται τα μεγάλα μονοπόλια του κατασκευαστικού κλάδου, οι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν και αναμένουν μεγάλα κέρδη σε συνθήκες συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κλάδου που έχει προχωρήσει όλα αυτά τα χρόνια. Ακούσαμε και πραγματικά εντυπωσιακά μεγέθη για το τι αναμένεται μέχρι το 26 και αυτό βέβαια εξηγεί και την προθυμία της Παγκρίτιας να προσέλθει, των επενδυτών μάλλον της Παγκρίτιας, να προσέλθουν σε αυτό το deal ακόμα και με μεγάλο price to book ratio. Βέβαια, εδώ έγινε ξεκάθαρο και κάτι άλλο, ότι αυτή είναι μια πραγματικότητα, τα ωφέλη θα αφορούν μόνο τους μεγαλοκατασκευαστικούς ομίλους. Γιατί οι μηχανικοί, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μισθωτοί, αυτοί που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του Ταμείου, του πάλε ποτέ της ΜΕΔΕ, και εδώ ήταν και εντυπωσιακά σαφής η απάντηση του εκπροσώπου, ότι άλλο της ΜΕΔΕ, άλλο της ΜΕΔΕ. Ό,τι έγινε, έγινε, περασμένα, ξεχασμένα. Ό,τι έχασαν, έχασαν. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι η Αττική ανακεφαλοποιήθηκε ξανά και ξανά, μάλλον έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ξανά και ξανά μέσα στα χρόνια, και με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, το χρονικό ξεκινάει από το 92 με τον νόμο Σιούφα, όπου χωρίστηκαν οι μηχανικοί σε παλιούς και νέους. Προχωράμε με διάφορες αποφάσεις σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, προμνημονίων, ξέρετε, με κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας. Έρχονται τα μνημόνια, γίνεται το PSI, χάνεται σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ από το αποθεματικό του ΤΣΜΕΔΕ ακόμα, υπάρχει το σίγμα μέσα, άρα μιλάμε για εισφορές των ασφαλισμένων, εισφορές πραγματικά δυσβάστακτες τότε, γιατί και εγώ μηχανικός αυτοαπασχολούμουν ήμουν τότε, και ήταν πραγματικά δυσβάστακτες οι εισφορές που πλήρωνε ένας νέος ειδικά μηχανικός, αλλά και μη νέος, ο οποίος είχε ένα γραφείο να συντηρήσει. Και βέβαια φτάσαμε μέχρι τα χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπου ολοκληρώνεται το έγκλημα με τον νόμο Κατρούγκαλου, και βέβαια από εδώ και πέρα τώρα μιλάμε για ένα ταμείο το οποίο κοιτάει τις εγγυήσεις μόνο και λειτουργεί με επενδυτικά κριτήρια. Άρα λοιπόν το έγκλημα εις βάρος των πολλών μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων μηχανικών ολοκληρώνεται. Επίσης, είχαμε μια ομολογία, γιατί η ομολογία είναι τα νούμερα που ακούσαμε για τη μεγάλη συγκέντρωση στον κλάδο των τραπεζών. Πάνω από το 96% ακούσαμε, από δύο νομίζω εκπροσώπους φορέων, έχουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες. Και πραγματικά εδώ πέρα είναι ένα ερώτημα. Τι εννοείται τελικά με ανταγωνισμό στην καπιταλιστική οικονομία? Κάτι άλλο μαθαίναμε κάποτε στα οικονομικά, τα καπιταλιστικά οικονομικά. Τι σημαίνει ανταγωνισμός με 96% συγκέντρωση σε τέσσερις παίκτες, να το πω, σε τέσσερις οργανισμούς, να το πω, οντότητες, και τώρα μιλάτε για πέμπτο πυλώνα με την προτινόμενη
τράπεζα. Και βέβαια, δεν μας κάνει εντύπωση, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι νομοτελειακός τον καπιταλισμό να έχεις να καταλήγεις σε ολιγοπόλιο, μέσω του ανταγωνισμού καταλήγεις σε ολιγοπόλιο. Το θέμα είναι τι εννοείται τώρα ως ανταγωνισμό. Και βέβαια, θα μιλήσω αύριο για το τι σημαίνει, πού εδράζονται οι πυλώνες που εσείς λέτε ότι χρειάζεστε για το τραπεζικό σύστημα. Και είχαμε και μια δεύτερη ομολογία για το ανεξέλεγκτο των servicers. Νομίζω ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας το είπε και αυτό. Βέβαια, εδώ πέρα το ερώτημα είναι ποιοι τους έκαναν ανεξέλεγκτους, ποιοι νομοθέτησαν για τους servicers. Όλοι όσοι έχετε κυβερνήσει τα τελευταία χρόνια, φτιάξατε, διαμορφώσατε το θεσμικό πλαίσιο που έκανε τους servicers ανεξέλεγκτους και τώρα λέτε, μα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Θα θέλαμε, λέει, να μην πληστηριάζονται σπίτια, αλλά δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Αυτό δεν έγιναν μόνα τους όμως αυτά τα πράγματα. Και ξέρετε, τα κόκκινα δάνεια, γιατί μας ακούει και ένας κόσμος που υποφέρει και κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του ή το μοναδικό μέσο βιοπορισμού που έχει, την δουλειά του. Είναι άλλο πράγμα το κόκκινο δάνειο για αυτούς. Είναι ασήκωτος βραχνάς, είναι εφιάλτης και είναι άλλο πράγμα προφανώς για τις τράπεζες και την κυβέρνηση που για αυτές τελικά νομοθετεί και όχι για τους πολλούς εκεί έξω που υποφέρουν, όπου για σας κόκκινα δάνεια σημαίνει βάρη και χάνονται κάποια ποντάκια από τους οίκους αξιολόγησης. Είναι τεράστια διαφορά ανάμεσα σε αυτήν την οπτική για τα κόκκινα δάνεια των δανειοληπτών και η δική σας, των τραπεζών. Και βέβαια θα μου πείτε, δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο, γιατί οι τράπεζες, όπως επίσης ομολογήθηκε από αρκετά χείλη σήμερα, είναι κερδοσκοπικοί φορείς. Όντως, είναι επιχειρήσεις. Λειτουργούν με κριτήριο την κερδοφορία τους, λειτουργούν με κριτήριο το πώς θα εξυπηρετήσουν την κερδοφορία, πώς θα εξυπηρετήσουν τους μετόχους τους και βέβαια, παρεπιπτόντως, μπορεί να εξυπηρετηθούν και κάποιοι άλλοι στο ενδιάμεσο, αλλά κριτήριο βασικό είναι η κερδοφορία. Και αυτό ανεξάρτητα από τη σύνθεση. Ανεξάρτητα μέσα σε αυτό το σχήμα της τράπεζας, το διοικητικό σχήμα, το μετοχικό σχήμα, υπάρχει και το δημόσιο, το κράτος. Και αυτό το ακούσαμε πάλι από διάφορα χείλη, ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας επενδύει. Απλώς δεν επενδύει με τα ίδια κριτήρια που επενδύει ένας ιδιώτης. Άρα δηλαδή είναι αυτό που είπαμε και προχτές, ότι το κράτος λειτουργεί ως συλλογικός καπιταλιστής, ως ένας επενδυτής. Και βέβαια το ίδιο ομολόγησε και ο εκπρόσωπος της Παγκρίτιας όταν είπε ότι συμμετέχουμε στο deal γιατί εμπιστευόμαστε το δημόσιο επειδή παρέχει το πρόγραμμα Ηρακλής της Εγγύησης. Φαίνεται λοιπόν ότι λεφτόδεντρα για τις τράπεζες υπάρχουν. Για τους υπόλοιπους προφανώς δεν υπάρχουν. Γιατί τα 12 δισεκατομμύρια, αλλά δεν είναι λεφτόδεντρα, έχουν έρθει ακριβώς από την αφέμαξη των εργαζομένων αυτού του τόπου. Αυτά είναι τα 12 δισεκατομμύρια του αναβαλλόμενου φόρου στα οποία αναφερθήκατε διάφοροι. Και ξέρετε, μου κάνει εντύπωση που χαίρεστε που από αυτό το κλεμμένο πλούτο, τα 12 δισεκατομμύρια που οφείλουν οι τράπεζες, εσείς συμψηφίζετε κάποια από αυτά και λέτε να βάζετε φρέσκο χρήμα σε ένα καινούριο deal και λέτε εντάξει από αυτά συμψηφίζουμε και το αναβαλλόμενο φόρο και να τώρα και βγήκαμε και κερδισμένοι. Περίεργα τα μαθηματικά σας. Εμείς παραμένουμε με τη μεριά των πολλών. Θεωρούμε ότι αυτή η σύμβαση το μόνο που κάνει να εξυπηρετεί την κερδοφορία, την ευρωστία, θωρακίζει μάλλον την κερδοφορία των τραπεζών και ελπίζει να συμμετάσχει σε αυτό που εσείς λέτε ανάπτυξη, μια ανάπτυξη όμως που περνάει πάνω από τσακισμένες ζωές και δικαιώματα.